για την πρόοδο και την επιτυχία των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, είναι, αδελφοί μου, η ομόνοια και η ενότητα. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του ποιητού. Μας αμονιάζουν, αδελφοί, και αντάμα ξεκινάνε, ίσως ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Έμφυτος είναι, αδελφοί μου, ο πόθος της ψυχής του ανθρώπου για ενότητα με τον Δημιουργό μας Θεό, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτόν μας και με τον πλησίον μας. Έμφυτος είναι ο πόθος να ομονοούμε και να συνεργαζόμαστε. Ο πόθος αυτός αρχίζει από την εσωτερική ενότητα των δυνάμεων των ψυχών μας. Προϋπόθεση της επιτυχίας αυτής της ενότητος είναι η απαλλαγή από τα πάθη και τις αδυναμίες μας που έχει ο καθένας μας. Έτσι θα μπορέσουμε να συντονίσουμε και να αναερμονίσουμε τις σκέψεις μας και τις γνώμες μας, αλλά με τις γνώμες και τις σκέψεις των άλλων πάντοτε, και με τη βοήθεια του Θεού, του Κυρίου συνεργούντος, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους άλλους συνανθρώπους μας εν αγάπη, παραμερίζοντας ατομικά συμφέροντα και ξεπερνώντας εγωισμούς, ατομισμούς, φιλοδοξίες και φιλαρχίες, επιδιώκοντας μόνο τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει εις την προστή των επιστολήν του. Προσπάθειές μας πρέπει να αποβλέπουν όχι μόνο στο ειδικό μας καλό και στη δική μας ωφέλεια, αλλά και στο καλό και την ωφέλεια των άλλων συνανθρώπων μας. Η παγκόσμιος ιστορία έχει καταγράψει αξιόλογες προσπάθειες για την ενότητα και την ομόνοια των ανθρώπων και πριν από την έλευση του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Στην αρχαία Ολυμπία, οι Έλληνες πρόγονοί μας, πριν δεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας δια του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού του Θεού ημών, και πριν πιστεύσουν εις Αυτόν, είχαν κατασκευάσει και βωμών αφιερωμένων εις την ομόνοια, την προσωποποίηση της σύμπνοιας των πολιτών και την τιμούσαν ως Θεά. Ανέκαθεν οι άνθρωποι ένιωθαν την ανάγκη της θεϊκής βοηθείας για να ομονοήσουν, ώστε να αντιμετωπίσουν ενωμένοι και αγαπημένοι κάθε δυσκολία και εμπόδιο της ζωής. Ο Μέγας των Εθνών Απόστολος και της Οικουμένης Διδάσκαλος, ο Παύλος, του οποίου σήμερα ακούσαμε την περικοπή εκ της επιστολής του προς Κορινθίους, γνώριζε πολύ καλά τι σήμαινε για την κοινωνία των ανθρώπων η αρετή αυτή της ομόνοιας και της ομοφροσύνης. Γνώριζε πόσο ωφελεί τους ανθρώπους να έχουν ενότητα και σύμπνοια. Γνώριζε πολύ καλά πόσο προάγονται οι σχέσεις και οι συνεργασίες των ανθρώπων δια την επιτέλεση του αγαθού, του αφελήμου δηλαδή. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, που ίδρυσε την Εκκλησία της Κορίνθου, τους έγραφε ότι εκείνος που ενώνει τους ανθρώπους είναι ο σωτήρας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός,
και οι αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου Του. Όταν βεβαίως αυτές τις αιώνιες αλήθειες τις εφαρμόζουμε εις τη ζωή μας. Αυτός λοιπόν, ο μέγας της Οικουμένης διδάσκαλος, ένιωθε πικρία και αγωνιούσε όταν επληροφορεί του ότι δεν υπήρχε ενότητα εις τα μέλη της Εκκλησίας. Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, αδελφοί μου, είναι μία φωνή διαμαρτυρίας, είναι μία ηκεσία, όχι μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά και για κάθε εποχή και για τη σημερινή μας εποχή. Μας παρακαλεί λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, όπως και τότε παρακαλούσε τους Κορινθίους, να μην χωριζόμαστε σε φατρίες, να μην συμβάλλουμε με τη συμπεριφορά μας στη διάσπαση της ενότητας, αλλά να έχουμε όλοι μας τα ίδια φρονήματα, τις ίδιες γνώμες και τις ίδιες συμπεριφορές, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να μας διακατέχει μία σκέψη, μία γνώμη, μία πίστη και ένας σκοπός. «Πληρώσατε μου την χαράν», γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Φιλιππησίους, «ή να το αυτό φρονείτε και την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι το αέν φρονούντες, μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά τα των εταίρων έκαστος». Να αποδείξουμε λοιπόν στους συνανθρώπους μας με λόγους αλλά και με έργα ότι κέντρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη όλοι μας, ο οποίος Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε επί του Σταυρού δια την ημών σωτηρίαν. Να αποδείξουμε εις τους συνανθρώπους μας, όλοι όσοι κηρύττουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, ότι αυτές οι αλήθειες ενώνουν, σώζουν, εμπνέουν και στηρίζουν άπαντας όλους τους διακόνους της Εκκλησίας μας. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζουν και να μας ελκύουν τα προτερήματά τους και τα προσόντα τους και να μας κάνουν οπαδούς αυτών, όπως συνέβη και στην Εκκλησία της Κορίνθου, που την μετέβαλαν από χριστοκεντρική σε ανθρωποκεντρική και όπως συμβαίνει μερικές φορές και σήμερα ανάμεσά μας. Αυτή δε η προσωπολατρία διέσπασε την ενότητα των μελών της Εκκλησίας μας. Θεμελιώδης λοιπόν προσπάθεια στο έργο της Εκκλησίας του Χριστού που μέλη ήμεθα όλοι μας είναι η ενότητα στην πίστη αλλά και στην πράξη, ώστε αυτή η ενότητα να επιδράσει ευεργετικά και στην ευρύτερη ενότητα του κοινωνικού συνόλου, που εν αγωνίως την αναζητεί και την επιζητεί. Κάθε φιλονικία και διάσπαση μεταξύ των μελών της Εκκλησίας του Χριστού σκανδαλίζει, απομακρύνει και εμποδίζει τις διψασμένες ψυχές να εύρουν την αλήθεια. Γίνεται όπλο στα χέρια των αρνητών της πίστεως και της αληθείας και γίνεται όπλο για να πολεμήσουν την Εκκλησία του Χριστού που είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Αδελφοί μου, η Εκκλησία σε κάθε λατρευτική της εκδήλωση και σε κάθε αγιαστική της πράξη εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Επίσης εύχεται και για την ευόδοση παντός κοινοφελούς και ιδιωτικού έργου, ώστε να επιδαψιλεύσει εις όλους τους εργαζομένους εις τα ωφέλιμα της ανθρώπης έργα, ειρήνην, αγάπην, ομόνιαν και δικαιοσύνην. Αυτό λοιπόν ας επιθυμούμε, ας αγωνιζόμεθα να το αποκτήσουμε και ας ευχόμεθα
και εμείς δια παντός προς Κύριον εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας να γίνει πραγματικότης. Γέννητο.